Ηλίας Μπίκος κοντά μας, ποδοσφαιριστής Αγίας Ελεούσας. Ηλία, μια νέα χρονιά στην ομάδα. Εσύ παρέμεινες στο ρόστερ. Έχετε παρακαταθεί και την περσινή θετική πορεία. Τι να περιμένουμε από την Αγία Ελεούσα την αγωνιστική περίοδο? Έχουμε πάρει κάποιους καινούργιους παίχτες. Έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές. Έχει μείνει ο βασικός κορμός από πέρσι. Ευελπιστούμε να κάνουμε μια καλή πορεία φέτος. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και θα δουλέψουμε πολύ στις προπονήσεις για να το πετύχουμε αυτό. Ηλία, το θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, μπορεί να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο? Δηλαδή, θεωρείς κατά τη γνώμη σου και έχοντας την εμπειρία από την περσινή πορεία και των τελευταίων χρόνων και με τους παίχτες που ήρθαν, για εσένα μπορείτε να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα ανεξάρτητα από τις ομάδες που αντιμετωπίσετε στον όμιλο που θα συμμετάσχετε? Δεν θέλουμε να λέμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία. Θέλουμε να τερματίσουμε στις ψηλές θέσεις. Τώρα το τι θα γίνει θα δείξει. Σας φοβίζει το γεγονός ότι λόγω της επένδυσης που έχει γίνει θεωρείστε ως μία από τις ομάδες που ενδεχομένως να διεκδικήσετε? Όχι, αυτό θέλαμε και όλοι οι παίχτες που παραμείναμε στο ρόστερ. Πιστεύω και αυτοί που ήρθαν. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, να κάνουμε πρωταθλητισμό. Δεν έχουμε κάποιο βάρος επιπλέον. Οι πρώτες ημέρες πώς κυλούν και τι είναι αυτό που σας ζητάει συνεχώς ο προπονητής σας, ο κύριος Νίκος Κουνάδης? Κοίτα, είναι δύσκολο τώρα γιατί είχαμε 2-3 μήνες αποχή. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο κλίμα και προπονούμαστε όπως μας ζητάει ο κουτς. Τώρα σιγά σιγά μέρα με τη μέρα προσπαθούμε και εμείς να βελτιωνόμαστε, να μπούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε ρυθμούς. Είσαι χρόνια στην ομάδα, τι έχεις κερδίσει, τι κρατάς και τι να περιμένουμε από σένα την αγωνιστική περίοδο? Αυτή νομίζω είναι η τέταρτη μου χρονιά στην ομάδα. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά εδώ, έχω κάνει φιλίες. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να είναι σε κάθε μάτς εδώ, όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Και εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ηλία, βλέπουμε ότι η περιοχή, η δημοτική αρχή κάνει προσπάθεια, μπήκαν και εξέδρα στο γήπεδο, αποκτά μια νέα ομορφιά αυτή η ιστορική έδρα. Μπορεί να ζήσει κατά τη γνώμη σου η Αγία Ελεούσα τις παλιές ένδοξες στιγμές και να δει ο κόσμος της μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια για τα επόμενα χρόνια? Και το λέμε αυτό διότι ναι μεν φέτος η επένδυση που έχει γίνει είναι αρκετή, αλλά θα πρέπει να έχει συνέχεια. Πιστεύεις ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσει η ομάδα με το πλάνο που έχει εκπονήσει η διοίκηση να έχει ρόλο πρωταγωνιστή? Πιστεύω ότι με την αρχή που γίνεται φέτος κάθε χρόνο θα παρουσιαζόμαστε και καλύτεροι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι από φέτος, δεν θέλω να μιλήσω για άλλες χρονιές. Mm-hmm. Πιστεύω φέτος τουλάχιστον να πρωταγωνιστήσουμε όπως είναι αυτός ο στόχος μας. Τι θα πρέπει να προσθέσει αγωνιστικά η Αγία Ελεούσα σε σχέση με την περσινή χρονιά ώστε να κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα? Και το λέω αυτό διότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πόσο μάλλον σε έναν όμιλο με 11 ομάδες και λίγες αγωνιστικές. Αυτό που μας έλειπε από πέρσι, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ήταν η ποιότητα και η εμπειρία. Φέτος με τις κινήσεις που έγιναν και τους παίχτες που παρέμειναν στο ρόστερ έχει καλυφθεί αυτό το κενό και πιστεύω ότι φέτος είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν. Ευχαριστώ πολύ επίσης.